Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Άρης ο Κουτσιούκης. Να δούμε τι κάνουν εκεί. Είναι μαζί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ζέβα. Καλημέρα. Καλώς τους. Καλημέρα σας. Έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, λοιπόν, τον κύριο Ζέρβα, γιατί από σήμερα οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης αλλάζουν όψη, κυρίως ως προς το ό,τι έχει να κάνει με την ονομασία τους, με τις πινακίδες και τις πληροφορίες που μπορεί να αντλήσει ο περαστικός, ο κάτοικος της Θεσσαλονίκης, ο τουρίστας ακόμα. Δήμαρχε, τι γίνεται, τι αλλάζει, και έχουμε πλέον έξυπνες πινακίδες. Καλημέρα σας. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί συνήθως ρωτάτε εσείς εμένα. Άμε. Και την κυρία Κουτροκόη, την Δώρα, που είναι και Θεσσαλονικιά. Ποιος γνωρίζει τι ήταν ο Ιωάννης Τσιμισκής? Δώρα, ξέρεις? Δεν ξέρω, παιδιά, τι ήταν ο Ιωάννης Τσιμισκής. Με πιάνετε εξαπίνης. Για πείτε το. Ακριβώς αυτό. Ο κεντρικότερος δρόμος Θεσσαλονίκης. Και αν δεν τον έχουμε περπατήσει. Σε ένα βυζαντινό αυτοκράτορα. Ακριβώς. Και οι καινούργιες πινακίδες που βάζουμε αρχικά στο κέντρο της πόλης και σταδιακά σε όλη την πόλη, ακριβώς αυτό θα θέλουν να δώσουν σαν πληροφορία. Ποιοι ήταν αυτοί οι τόσο σημαντικοί πρωταγωνιστές στη ζωή της πόλης, ποια ήταν αυτά τα ιστορικά πρόσωπα, με μια πληροφορία για τη ζωή τους ή αν πρόκειται για ένα μνημείο για την ιστορία του. Συνδέεται με, επειδή είναι και έξυπνες πινακίδες, δέονται μέσω αυτού του QR code με μια ιστοσελίδα όπου κανείς μπορεί να πάει και να έχει όλη την πληροφορία γύρω από τις διαδρομές, γύρω από τους δρόμους, γύρω από τις ονομασίες. Έτσι αποκτάει η Θεσσαλονίκη, πέρα από μια αναγνωρισιμότητα, πέρα το ότι κάποιος έρχεται και βλέπει ότι βρίσκεται στην οδό Τσιμισκή, στην οδό Μητροπόλεως, στην οδό Στρατηγού Καλάρη, αλλά να παίρνει και όλα αυτά τα στοιχεία και να γνωρίζει καλύτερα την πόλη του ο κάτοικος. Να γνωρίζει πολύ καλύτερα ο επισκέπτης ποια είναι η ιστορία αυτής της πόλης. Ήταν κάτι που το οφείλαμε στην πόλη και νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και παρεπιπτόντως να πω ότι αυτό έγινε με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Ιωάννης Μασούτης. Είναι κάτι πολύ σημαντικό το ότι η πόλη έχει κοντά τέτοιες μεγάλες επιχειρήσεις που στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συνεισφέρουν στην καθημερινότητα, στην ποιότητα, στην αναγνωρισιμότητα, στην ελκυστικότητα της πόλης. Έχουμε κοντά μας και τον κύριο Σάββα Τροτοπίδη, διευθυντή ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας Μασούτης. Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, κύριε Τροτοπίδη, και γιατί αφήστε μας ένα λεπτό, ρε παιδιά. Επέλεξε να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Τις πινακίδες να βλέπουμε. Καλημέρα. Να σας δείξω πρώτα πώς λειτουργεί. Ο τρόπος λειτουργίας του, αν και μεταφέρει, βασίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία, δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις από τον πολίτη. Πλησιάζοντας απλώς το κινητό τηλέφωνο στον αισθητήρα NFC. Ναι. Βγάζει μια ειδοποίηση. Ανοίγει το site, τη σελίδα του Δήμου, ναι, όπου υπάρχει όλη πληροφόρηση, ναι, για την, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος προηγουμένως, για την ιστορία της ονοματοδοσίας της οδού. Στοιχεία λοιπόν που μπορεί να έχει πρόσβαση. Βγάζοντας απλά το NFC, ναι, ο κάθε πολίτης. Μια τεχνολογία που στηρίζεται και στα αγγλικά. Περισσότερα σύγχρονα τηλέφωνα. Είναι και πολύ, στα ωραίο. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Και οι τουρίστες. Και να σας πω ότι θα είναι περίπου 450 πινακίδες στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σταδιακά θα τοποθετηθούν αρχικά στην οδό Τσιμισκή, στη Μητροπόλεως, και θα επεκταθούν σε όλο το ιστορικό κέντρο. Τώρα, γιατί η Μασούτης. Η Μασούτης έχει ένα μεγάλο πρόγραμμα, καθημερινές δράσεις, το ονομάζουμε, και βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα στον άνθρωπο, δίπλα στο περιβάλλον, βοηθώντας πραγματικά όπου υπάρχει ανάγκη. Πραγματικά κάθε μέρα υπάρχουν δράσεις, έχουμε αιτήματα για να βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο και το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Αυτό το διαφορετικό το οποίο κάναμε εδώ και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτή τη μεγάλη χορηγία, είναι ότι εδώ δεν ερχόμαστε να βοηθήσουμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα, να βοηθήσουμε να καλύψουμε μια ακόμα ανάγκη. Πάμε ένα βήμα παραπέρα. Στηρίζουμε το όραμα, την καινοτομία του Δήμου Θεσσαλονίκης και θέλουμε να δείξουμε πώς μπορούν οι μεγάλες επιχειρήσεις να μεταφέρουν την τεχνογνωσία που έχουν και μαζί με τις κοινωνικές δομές να καταφέρουν να υλοποιήσουν έργα τα οποία θα προχωρήσουν την πόλη παραπέρα. Πολύ όμορφο και μπράβο σας. Να εξελίξουμε. Και το απολαμβάνουμε έστω και εκ του μακρόθεν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Άρη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε εμείς πολύ. Και το δικό μας. Πολύ ωραίο.